Γεια παιδιά, τι κάνετε, Αντώνης εδώ και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσουμε τις 5 καλύτερες εφαρμογές για macOS. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι το κανάλι μας και αν δεν έχετε κάνει subscribe μπορείτε να κάνετε από κάτω και επίσης να πατήσετε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποίησεις όταν ανεβάζουμε βίντεο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Η πρώτη εφαρμογή είναι η F-Lux ή Flux όπως το θέλει κανείς. Πρακτικά κατεβάζει ή ανεβάζει τα Kelvin της οθόνης για να βλέπουμε καλύτερα τις βραδινές ώρες. Έτσι όταν εσύ δουλεύεις και θέλεις να μην ενοχλείς ούτε την κοπέλα σου ούτε κανέναν άλλον που βρίσκεται δίπλα σου, όποιος είναι, και το ίδιο και να μην κουράζει εσένα, κατεβάζει τα Kelvin της οθόνης, και τη φωτεινότητα και γίνεται πιο ομαλή στο να την κοιτάς. Βέβαια, αυτό έχει κάποια αρνητικά για μένα που κάνω μοντάζ, γιατί δεν μπορώ να διακρίνω σωστά τα χρώματα, αλλά το κλείνω και μπορείς να το κλείσεις οποιαδήποτε στιγμή και τα χρώματα επανέρχονται στο φυσιολογικό τους. Οπότε είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή για το βράδυ, αξίζει να τη τσεκάρετε, μάλιστα είναι και δωρεάν. Τα link βρίσκονται στην περιγραφή. Δεύτερη εφαρμογή, η οποία είναι με πληρωμή, είναι το Bartender 2. Πρακτικά αυτό που κάνει είναι στο menu bar επάνω στην οθόνη, σου κρύβει τα εικονίδια. Έτσι μπορείς να τρέχεις πάρα πολλά πράγματα και χωρίς να φαίνονται και είναι κρυφά. Οπότε, με λίγα λόγια, σου οργανώνει όλη την εμπειρία χρήσης του MacBook. Θα το βρείτε στο App Store με $15, $15 γύρω στα 13, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Τα link βρίσκονται όπως είπα στην περιγραφή. Τρίτη και πολύ χρήσιμη εφαρμογή που μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον, ειδικά όταν συνδέω το MacBook με άλλες οθόνες, με αντάπτορα. Γιατί αντάπτορα! Μια άλλη εφαρμογή που βρήκα πολύ χρήσιμη όταν συνδέω το MacBook μου με κάποιες άλλες οθόνες είναι το Magnet. Κοστίζει $1, θα το βρείτε στο App Store και αυτό που κάνει είναι να κολλάει τα παράθυρα μεταξύ τους όταν εσύ το χρειάζεσαι. Έτσι σε οργανώνει και μπορείς όταν έχεις πολλές οθόνες να έχεις πολλά παράθυρα. Ειδικά όταν μας συνδέσεις μια Ultra Wide Monitor με ένα USB Type-C θα φορτίζεις την ίδια στιγμή το MacBook σου και θα μπορείς να χειρίζεσαι πολλαπλά παράθυρα. Αυτό για μένα είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια δεν έχω Ultra Wide οθόνη. Η καλύτερη εφαρμογή με διαφορά, αν και δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση, είναι η Evernote. Evernote το ξέρουμε όλοι νομίζω, είναι το κλασικό σηματάκι με τον ελέφαντα, το οποίο υπάρχει μέσα στα κινητά μας όταν έρχονται από τη μάνα τους και δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι, οπότε λοιπόν θα σας πω εγώ. Evernote είναι ένα σημειωματάριο, αλλά είναι ένα πολύ έξυπνο σημειωματάριο. Αυτό που κάνει να παίρνει σημειώσεις είτε από το κινητό σου είτε από οποιαδήποτε συσκευή έχεις και να τις περνάει στον υπολογιστή σου. Έτσι εγώ μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο από ένα συνεργάτη μου και να το δω στον υπολογιστή μου και να τον πάρω τηλέφωνο. Ή να αποθηκεύσω στο Skype του ή κάποια κλίση που θέλω να με πάρει, κάποιο reminder. Ακόμα μπορώ να αποθηκεύσω έγγραφα τραβώντας τα μια φωτογραφία και να τα έχω σε μορφή PDF ή JPEG ή ό,τι άλλη φωτογραφία θέλω. Για μένα αυτό είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή σκέφτομαι ότι μπορώ να έχω τα πάντα στον υπολογιστή μου χωρίς να παίρνω τον υπολογιστή μου μαζί, απλά τα κάνω από το κινητό μου. Έτσι η εφαρμογή αυτή είναι πολύ χρήσιμη για εμένα και ελπίζω να είναι και σε εσάς. Οπότε αν δεν την ξέρετε, πάτε κατεβάστε την. Νομίζω υπάρχει και σε Windows, δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ την έχω στο MacBook και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται μια εφαρμογή που λύνει τα χέρια από όλους εσάς που μισείτε το Photoshop. Λέγεται Pixelmator και αυτό που κάνει είναι να είναι μια πιο μικρή και πιο εύκολη έκδοση του Photoshop. Αποδίδει το ίδιο, είναι πολύ καλή, εγώ δεν τη χρησιμοποιώ, αλλά θεώρησα σωστό να σας τη δείξω. Άμα είναι βασικά και να μπορείς να κάνεις έτσι ένα startup στο Photoshop, γιατί τα λέει όλα πολύ πιο απλά και είναι πολύ πιο καλό από ένα άλλο startup πρόγραμμα για να μάθεις όπως το Paint, Rip ή όχι όπως το Paint.net. Οπότε λοιπόν, με αυτό το πρόγραμμα στο macOS μπορείτε να μάθετε σίγουρα να χειρίζετε Photoshop στο PKFI. Οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε. Όλα τα links είναι στην περιγραφή. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ που το είδατε. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά που έχω τώρα που έχω το MacBook. Για εσάς που πιστεύετε ότι πέταξα τα λεφτά μου, δεν συμβαίνει αυτό γιατί το θέλω και για δουλειά, το θέλω και για το YouTube, το θέλω γιατί το θέλω. Μ' αρέσει. Και όπως βλέπετε, είναι πολύ λειτουργικό. Κάποια στιγμή θα θέλω σε κάποιο vlog, σε κάποιο βίντεο να αναφερθώ περισσότερο στο MacBook, να δείτε τι ακριβώς θέλει κάποιος όταν είναι να το πάρει. Γιατί δεν είναι για όλους, είναι για μερικούς. Όπως και τα iPhone δεν είναι για όλους, είναι για μερικούς. Άσχετα να τα παίρνουν όλοι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
δεν μπορείς να πεις σε κάποιον μη πάρεις αυτό το τηλέφωνο. Δεν... Οπότε θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι για να δεν παίρνετε ειδοποιήσεις και ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και Instagram. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!